Έχουμε μια συνάντηση που γίνεται μέχρι λίγη ώρα πριν τη σύνδεσή μας. Συνεχίζουμε κανονικά στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό. Πρόκειται για μια σύσκεψη φορέων για τη διαμόρφωση του δευτέρου σταδίου της μελέτης, αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας. Όπως σε όλες τις αντιπεριφέρειες, ναι. Έτσι ακριβώς. Ήταν η δεύτερη χρονικά συνάντηση που έγινε σήμερα. Είχε προηγηθεί ακόμα μία το πρωί και παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Τζόγια Γρουζή, η Περιφερειακή Σύμβουλος Ιθάκης, η κυρία Σμαράγδα Σαντελή, ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς, ο Αλέξανδρος Παρίσης και η ομόλογός του από την Ιθάκη, η κυρία Νίκη Κασιανού. Η οικοδεσπότης των δύο συναντήσεων ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Σωτήρης Κουρής, ενώ μετήχαν ακόμα στελέχη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΙΠΕΚΑ και εκπρόσωποι της μελετητικής ομάδας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στα θέματα που συζητήθηκαν και κατατέθηκαν προτάσεις ήταν μεταξύ άλλων το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το θέμα των υδατοκαλλιεργειών, των κτηνοτροφικών περιοχών, της διατήρησης του μεγάλου πληθυσμού βόσχης ζώων, της ανάδειξης του αρχαιολογικού πλούτου, της καλύτερης προβολής και διαχείρισης του ένου, της Ιθάκης και γενικότερα όλα άλλα θέματα. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο από την επικαιρότητα, Μιχάλη? Ναι, να πούμε ότι να συνεχίσουμε μια ενημερωτική ανακοίνωση που υπήρξε σήμερα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, την υπογράφει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, ο κ. Πυρονικόλας Σολωμός. Αφορά τεχνικά έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί στην Κεφαλονιά. Και ένα από αυτά τα οποία ξεκίνησε την Δευτέρα αφορά τις εργασίες διαμόρφωσης των κοινοχρήστων χώρων στην τοπική κοινότητα της Κάλλας. Τα έργα, όπως είπαμε, ξεκίνησαν την Δευτέρα. Το συνολικό τους κόστος αναμένεται να αγγίξει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μάλιστα. Μιχάλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και απόψε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ.